Θέλουμε και εμείς από τη μεριά μας να χαιρετήσουμε τη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή μέρα να ανοίξουμε κάποια ζητήματα που κατά τη γνώμη μας συνδέονται σε ένα βαθμό και με τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης αλλά και με την περιφέρεια. Είστε σε ένα δήμο που τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δώσει αγώνες, έχουμε στήσει συντονιστικά με τους μαζικούς φορείς του Δήμου και των γύρω Δήμων για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες για εμάς και τις οικογένειές μας. Για την πρωτοβάθμια υγεία, πρόσφατο ήταν μάλιστα, πριν λίγους μήνες, για να κλείσει ο Χιτάς Φυλής, που είναι μια ανάσα από τα σπίτια μας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι θα είναι η ζωή μας έτσι από εδώ και πέρα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν ενώσει τη φωνή τους με τους δημότες και με το λαό της Πετρούπολης. Έχουμε βγει στον δρόμο, δίνουμε έναν αγώνα δίκαιο απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική που υποβαθμίζει τη ζωή μας. Εδώ δεν θα μασίσουμε τα λόγια μας για το Χιτά Φυλής. Έχει την τιμητική του σήμερα και το καταλαβαίνετε άλλωστε γιατί είστε εδώ στο Δήμο της Πετρούπολης. Λοιπόν, είναι τεράστιες και διαχρονικές οι ευθύνες της περιφέρειας όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια, να το πούμε έτσι, συνεχίζεται αυτό το έγκλημα. Έχει επιλεγεί αυτή η περιοχή εδώ πέρα και υποβαθμίζεται συνεχώς με τον καρκίνο δίπλα στα σπίτια μας, δίπλα μας. Έχουμε μία πείρα εδώ στο Δήμο και από αγώνες και από την ιστορία μας εδώ πέρα, γιατί τα νταμάρια εδώ είναι γνωστό ότι υπάρχει σχεδιασμός να γίνουν χωματερές, όμως εδώ τα νταμάρια στην Πετρούπολη είχαμε άλλη επιλογή από τους δημάρχους τα προηγούμενα χρόνια, να είναι θέατρα, χώροι πολιτισμού και χώροι άθλησης για τους δημότες. Και όχι χωματερές. Γι' αυτό λέμε ότι όχι απλά πρέπει να κλείσει, ούτε να σκέφτεσαι σαν περιφέρεια να γίνει το νταμάρι του Μουσαμά χωματερή ή κάτι άλλο ή να επεκταθεί ο Χιτά Φυλής. Λοιπόν, δεν θα σταθώ άλλο γιατί... Ειλικρινώς δεν το σκεφτόμαστε, κύριε. Εντάξει. Δεν μας τα λέτε, τα βλέπουμε τα σχέδια γιατί έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και με τη Δούρου στα περιφερειακά και με τον κύριο Πατούλη, έχουμε δώσει αγώνα μες στα περιφερειακά για να μην γίνει καμία επέκταση και τίποτε να μην συνεχιστεί να προχωράει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, κρατάμε μικρό καλάθι για το τι θα γίνει. Λοιπόν, περιμένουμε. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι πέρα από το Χιτά Φυλής, μας απασχολούν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν, μπορεί να μην είναι άμεσα με την περιφέρεια, όμως συνδέονται γιατί είναι η ίδια πολιτική που θέλει προστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, που θέλει η δουλειά να βγαίνει με συμβασιούχους. Είναι γεγονός ότι έχει γίνει απαγόρευση των μονίμων προσλήψεων εδώ και 15 χρόνια σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος. Έχει οδηγήσει σε μια υποστελέχωση και σταδιακή διάλυση των υπηρεσιών, γεγονός που επηρεάζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους δημότες. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη. Θα βγουν στη σύνταξη ένα μεγάλο μέρος έμπειρων μόνιμου προσωπικού εργαζομένων στο Δήμο. Και όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύουν οι Δήμοι με συμβασιούχους αυτή τη στιγμή και εδώ, αλλά και στους περισσότερους Δήμους, κοντεύουν να ξεπεράσουν οι συμβασιούχοι τους μόνιμους υπάλληλους. Σαν σωματείο, έχουμε σταθερή θέση εδώ και χρόνια. Κανένας εργαζόμενος σε ομηρία, το σύνθημά μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά αφορά όλους, είναι πάντα επίκαιρο. Μόνιμη δουλειά για όλους τους συναδέλφους που είναι με συμβάσεις στους Δήμους, αυτή είναι η λύση για μας. Όλα αυτά είναι σχεδιασμένα από την κυβέρνηση. Στόχος τους είναι να φτάσουν οι υπηρεσίες σε τέτοια κατάσταση που να υποχρεώσουν τους Δήμους να βάλουν τους ιδιώτες. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι ό,τι θα μπουν για να βγάλουν κέρδος στις πλάτες τις δικές μας και του Δημότη. Προφανώς σήμερα με την παρέμβασή μας δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα ζητήματα του κλάδου μας, ούτε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν. Λοιπόν, όμως, όπως και ξεκαθαρίζουμε, και το είπαμε και από την αρχή, ότι στην ουσία δεν έχουμε και πολλές αυταπάτες. Γνωρίζουμε ότι υπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης, γι' αυτό και την ενδιαφέρει την κυβέρνηση ποιος θα είναι στο τιμόνι της περιφέρειας αυτή τη στιγμή και τώρα και πριν. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε επιλέξει το δρόμο του αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το σχεδιασμό που θα δώσουμε και θα δώσουμε αγώνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας. Ευχαριστώ.